Νύχτα παραμονής Χριστουγέννων με την απαγόρευση κυκλοφορίας σε ισχύ και τους περισσότερους κριτικούς να γιορτάζουν ήδη στα σπίτια τους. Το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται εκεί που το καθήκον ορίζει. Και εμείς αυτές οι γιορτινές μέρες βρισκόμαστε στους δρόμους. Φυσικά θέλαμε να είμαστε και εμείς στις οικογένειές μας, αλλά για το γενικότερο καλό όλων των ανθρώπων είμαστε εδώ. Στην άδεια πόλη των Χανίων, σε ένα απόκοσμο σκηνικό, τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αστυνομίας ελέγχουν τα ελάχιστα οχήματα που κυκλοφορούν ακόμη. Βρίσκονται κλιμάκια σε όλη την πόλη των Χανίων, όπου διενεργούν εντατικούς ελέγχους για την εφαρμογή των διατάξεων για τη γενική απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι έλεγχοι είναι εντατικοί και θα συνεχιστούν για όλες τις γιορτές. Εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας, στα δημόσια νοσοκομεία, στο ΕΚΑΒ, γιόρτασαν τα έτσι και αλλιώς διαφορετικά Χριστούγεννα μακριά από τις οικογένειές τους. Με τη σκέψη όμως σε συνανθρώπους μας που νοσούν ή που δίνουν τη μάχη ενάντια στον ιό που άλλαξε τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για μας είναι μια συνηθισμένη μέρα. Πιστεύω να περάσουν γρήγορα αυτές τις καταστάσεις και να έρθει ο κόσμος στην κανονικότητα. Αυτό ευελπιστούμε κι εμείς. Το μυαλό μας είναι στους γιατρούς, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας και της Αττικής, που δέχονται μεγάλες πιέσεις από τον κορονοϊό και φυσικά και εδώ στην Κρήτη. Σκεπτόμαστε πολύ αυτούς που έχουν μπει στα κρεβάτια, στις εντατικές και στα νοσοκομεία και αυτούς που παλεύουν με τον κορονοϊό στη μάχη για την καταπολέμησή τους και είναι στην πρώτη γραμμή. Και αν πολλοί δεν κάθισαν στο γιορτινό τραπέζι πλαισιωμένοι από μέλη της οικογένειάς τους, αλλά βρίσκονταν μαζί με άλλους συναδέλφους υπηρετώντας το καθήκον, η ευχή τα φετινά Χριστούγεννα ήταν ίδια για όλους αδιακρίτως. Όλοι οι γιατροί του νοσοκομείου Χανίων ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία και να δούμε γρήγορα ένα φως στο τούνελ σχετικά με όλη την πανδημία του κορονοϊού. Κάποια στιγμή και εμείς θα φύγουμε, θα πάμε στις οικογένειές μας, στο γιορτινό τραπέζι, να περάσουμε όμορφα. Το μυαλό μας είναι στους νοσοκομιακούς, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή και επιτελούν σπουδαίο έργο αυτή την εποχή, και σας ευχόμαστε του χρόνου να είμαστε όλοι απαλλαγμένοι από όλο αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία μας και στον κόσμο. Εμείς δουλεύουμε, είμαστε εδώ να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο που θα βγει να κάνει τη βόλτα του. Δεν είναι πρώτη φορά που δουλεύουμε, πάντα είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, για να πάρει το καφεδάκι του, να κάνει τη βόλτα του. Αυτό το επάγγελμα δεν έχει μέρες γιορτινές. 365 μέρες το χρόνο δουλεύουμε, εξυπηρετούμε τον κόσμο που έχει ανάγκη. Όπως μια καθημερινή ημέρα για εμάς, πρέπει να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, να έρθει, να πάρει το φαγητό του. Για αυτούς που δεν μπορούν να ψήσουν ένα φαγητό, είμαστε εδώ για όλους αυτούς και αυτές τις μέρες. Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, εργαζόμενοι με τον Γιώργο Σγουρό στη Λύρα και τον Μανώλη Ζερβάκη στο Λαούτο, είπαν τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον διοικητή Μανώλη Ανδρεαδάκη, στο προσωπικό και τους ασθενείς, χαριζοντάς τους μια ευχάριστη νότα αισιοδοξίας.